χαμόγελο υπάρχει. Μέχρι να ανοίξει η εφαρμογή, να ξεκινήσει η διαδικασία, είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, αλλά από ό,τι μας είπε ο Υπουργός εχθές, μας τα έδωσε και εγγράφο στα χαρτιά. Θα έχουμε στα χέρια μας δηλαδή η ομάδα αμπελουργών ελαιοπαραγωγών Κρήτης από χθες το μεσημέρι. Εντάξει, ευχάριστα είναι αυτά που ακούγονται, αλλά η κάθε περίπτωση του κάθε παραγωγού είναι και ξεχωριστή περίπτωση, ναι. Και μόνο όταν θα ανοίξει το σύστημα και θα καταχωρείται η περίπτωση του κάθε νους ξεχωριστά, τότε θα έχουμε μία πλήρη εικόνα. Αυτό είναι το πρώτο, αυτό είναι, μισό λεπτό, αυτό είναι το πρώτο γενικό σχόλιο. Για το, και η απάντησή σας για το αν φύγατε με κάποια χαμόγελα. Ωστόσο εσείς είπατε αυτό το οποίο θα περιμένει να ακούσει ο κάθε χρεωμένος αγρότης αυτή την ώρα, ότι υπάρχει στα χέρια σας μία γραπτή δέσμευση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί και εσείς με τις δικές σας προτάσεις ούτως ή άλλως ανεβήκατε στην Αθήνα για να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν αναφορικά με την ρύθμιση των οφειλών των αγροτών. Αυτή λοιπόν η δέσμευση ή αυτές οι δεσμεύσεις, τι ακριβώς αναφέρουν, κύριε Χιλετζάκη? Θα σας πω τα βασικά. Το πρώτο καλό είναι ότι θα διαγραφούν όλοι οι τόκοι από τη μέρα που πήρε το αρχικό δάνειο ο παραγωγός. Είτε αυτό ήταν πριν από το 2004, είτε πριν από την πώληση της ΑΠΕ που πήγε στα χέρια της Πειραιώς η πρώην αγροτική. Θα ξαναπάει στο αρχικό δάνειο, θα διαγραφούν όλοι οι τόκοι και τονίζω και τη λέξη που είναι η λέξη κλειδί, και οι τόκοι περιμερίας, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι αυτό. Θα διαγραφούν όλοι οι τόκοι και μετά η κάθε περίπτωση αναλόγως τη δυνατότητα του παραγωγού θα υπάρχει ένα κούρεμα από 40% μέχρι και 60%. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα, κυρία Δουλτζεράκη. Έχουμε ένα παραγωγό που είχε πάρει ένα δάνειο από την πρώην ΑΤΕ, ένα καλλιεργητικό δάνειο παράδειγμα, 10.000 ευρώ. Το 2002. Τα 10.000 ευρώ φτάσανε μέχρι και την πώληση της ΑΤΕ στα 40.000 ευρώ. Πανοτόκια, ξαναπανοτόκια, τόκι περιμερίας και τα λοιπά, υπερημέρειας και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά τα 40.000 ευρώ ξαναπάνε στα 10.000 ευρώ και αν ο αγρότης έχει να δώσει μέσα σε ένα τρίμηνο που μας έχει δώσει μια παράταση με κλειστό το ένα μάτι άλλους τρεις μήνες, δηλαδή μέσα στο εξάμηνο, του αφήνει το δικαίωμα ο εγκαθαριστής που έχει μπει μέσα στην ΑΤΕ να του φέρει 4.000 ευρώ και να διαγραφεί το δάνειό του τελείως. Δηλαδή αυτός ο παραγωγός θα έχει τη δυνατότητα του κουρέματος του αρχικού κεφαλαίου 60% και το κούρεμα 100% των τόκων. Mm-hmm. Αν ένας παραγωγός στην ίδια περίπτωση που δεν έχει να δώσει το ΕΦΑΠΑΞ τα 4.000 ευρώ, αυτός ο παραγωγός θα μπορέσει να ρυθμίσει σε 120 δόσεις και μέσα σε μία δεκαετία να μπορεί να εξοφλήσει, την οφειλή αυτή. Αυτός όμως δεν θα έχει 60% κούρεμα, αλλά θα έχει 40% κούρεμα. Μάλιστα. Σε ποιους ακριβώς απευθύνεται, κύριε Χιλετζάκη, αυτή η ρύθμιση? Είσαστε μόνο εσείς οι παραγωγοί αγρότες ή περιλαμβάνει και άλλους, δηλαδή κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους και αλλοίς? Έχει αλλοίς, κτηνοτρόφους. Καταρχήν, το κούρεμα αυτό, θα σας πω, περιλαμβάνει αγρότες, κτηνοτρόφους, αλλοίς και όσους έχουν πάρει καλλιεργητικό δάνειο, δάνειο αγοράς εφοδίων από την πρώην ΑΤΕ. Και δεν, δηλαδή, αν ένας εταιρεοεπαγγελματίας είχε πάρει ένα καλλιεργητικό δάνειο, που θα μπει και αυτό σε αυτή τη ρύθμιση. Αν ένας δημόσιος υπάλληλος είχε πάρει ένα δάνειο αγοράς εφοδίων, τότε θα μπει και αυτό στη ρύθμιση. Από τα παλιά της ΑΤΕ. Ποιο είναι σήμερα το μεγάλο μυστικό στην όλη διαδικασία? Το μυστικό είναι ότι ξεκινάει 2 Μαΐου. 2 Μαΐου ξεκινάει η ηλεκτρονική εφαρμογή. Όσοι παραγωγοί θέλουν να πάνε να ενημερωθούν, θα μπορούν να πάνε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 10, στο δεύτερο όροφο, στο φύλλο του εργατικού κέντρου. Εκεί μπορούν να πάρουν πληροφορίες και να μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία. Το μεγάλο μυστικό που σας είπα είναι ότι θα ρυθμιστούν μαζί με αυτά και οι οφειλές της ΔΟΗ που είτε αφορούν
είτε αφορούν εισόδημα, σε οφειλή δηλαδή φορολογική, είτε ΦΠΑ, και οι πρώην ασφαλιστικές εισφορές του ΟΓΑ. Μάλιστα. Ρωτάνε αν εντάσσονται στα συγκεκριμένα τα οποία αναφέρεστε, κύριε Χιλετζάκη, και αγροτικές επιχειρήσεις με παραγωγική εγκατάσταση. Εντάσσονται μέσα στα παραπάνω τα οποία είπατε. Οι αγροτικές επιχειρήσεις θα πάνε στον εξοδικαστικό, που ο εξοδικαστικός είναι πάλι στους 120 δόσεις και η κάθε επιχείρηση αναλόγως στο περιουσιακό στοιχείο που έχει θα γίνει και μία εγγύηση, δηλαδή θα γίνει ένα μπαλούν δάνειο που αυτό θα τους αποφέρει το αντίστοιχο κούρεμα των οφειλών. Μάλιστα. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που ζητήσαμε, γιατί εχθές δεν είμαστε μόνο η ομάδα μπελουργών, είμαστε και συνεταιριστές στη συνάντηση, όπως εγώ όσο αφορά την Ένωση Ηρακλείου που είμαι αντιπρόεδρος, έχει να κάνει με τον εξοδικαστικό όλες οι επιχειρήσεις του αγροτικού χώρου που είχαν πάρει δάνεια από την πρώην ΑΤΕ, αλλά και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί. Υπάρχει κάποιο πλαφόν για να ενταχθεί στη ρύθμιση, υπάρχει κάποιο πλαφόν σε ό,τι έχει να κάνει με το εισόδημα σας? Το εισόδημα, ναι. Δυστυχώς υπάρχει ένα πλαφόν. Αν το έχει υψηλό εισόδημα ο παραγωγός που μπορεί να καλύπτει τις δόσεις, το δάνειό του δηλαδή όπως είναι, εκεί θα έχουμε πρόβλημα στο κούρεμα. Ωραία. Άλλο ένα θέμα που ήταν σημαντικό και θέλω να το αναφέρω είναι ότι δώσαμε κάποια παραδείγματα στον Υπουργό, που ο Υπουργός τα κατάλαβε τα παραδείγματα, τα υιοθέτησε και μας είπε ότι είναι πραγματικά σωστά. Πραγματικά θέλει σήμερα ένας παραγωγός που είχε πάρει το δάνειο να το ξεχρώσει, αλλά δεν έχει την επάπαξ δόση, μπαίνει στις 120 δόσεις, πληρώνει κανονικά και μετά από 3 χρόνια του έρχεται μια καταστροφή στην καλλιέργεια. Μια θεομηλία όπως είναι η συγκεκριμένη χρονιά με την ξηρασία, δεν βγάζει λάδι, δεν βγάζει σταφύλια, δεν βγάζει κυπευτικά ή δεν βγάζει κτηνοτροφικό προϊόν, γάλα και κρέας κτλ. Αυτός ο παραγωγός θα έχει την ευέλικτη. Εκεί είναι τώρα μια τροπολογία που θέλουμε να περάσουμε στον νόμο αυτό, ότι θα έχει μια ευέλικτη μεταχείριση από τον εγκαθαριστή της πρώην ΑΤΕ, που θα του δίνει μια περίοδο χάριτος λόγω καιρικών, ακραίων καιρικών φαινομένων που έχει πληγεί η παραγωγή του και δεν έχει εισπράξει, να μην χάσει την ευνοϊκή ρύθμιση, να μην χάσει όλη τη ρύθμιση με το κούρεμα και ξαναεπιστρέψει ο άνθρωπος από την αρχή. Εκεί θα το υιοθετήσανε χθες και μας είπαν ότι θα γραφτεί και αυτό μέσα στο κανονικό. Ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να θέσω, κύριε Χιλετζάκη, και παρά το γεγονός ότι είσαστε πάρα πολύ έμπειρος στο δημοσιολόγο, σας υπενθυμίζω ότι για δεοντολογικούς λόγους δεν κάνει να αναφέρουμε ονόματα. Είναι αλήθεια αυτό το οποίο εσείς ρωτήσατε και ο υφυπουργός απάντησε, τι θα κάνουμε δηλαδή όταν μας τηλεφωνούν εις πρακτικές εταιρείες για να πάμε να ρυθμίσουμε, να εξοφλήσουμε τα χρέη μας και ο υφυπουργός σας είπε μη σηκώνετε το τηλέφωνο? Ναι, μας το είπε, να μην δίνουμε σημασία στις πρακτικές εταιρείες. Ο διαταγή πληρωμής δεν έχει βγει σε κανένα δανειολήπτη της πρώην ΑΤΕ. Εφόσον δεν έχει βγει η διαταγή πληρωμής και να έχει εγχωρήσει τη διαταγή πληρωμής ο εγκαθαριστής σε κάποια εισπρακτική, δεν έχει το δικαίωμα. Απλώς αυτό το πράγμα το κάνουν, ενοχλούν τον κόσμο, τον έχουν φέρει σε απόγνωση. Χιλιάδες τηλεφωνήματα παραγωγών έχουμε καθημερινά. Τι θα κάνουμε και τι θα κάνουμε, μας παίρνουν ακατάλληλες ώρες. Σήμερα τους λέμε και παίρνουμε και την ευθύνη του λόγου να μην απαντάνε στα τηλέφωνα. Η εφαρμογή ανοίγει 2 Μαΐου. Μετά, όσο καιρό θα είναι ανοιχτή η εφαρμογή και θα πάει ο κάθε δανειολήπτης να δει το τέτοιο του, μην δίνει καμία σημασία στα τηλέφωνα αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, γι' αυτό είπατε και στην αρχή ότι φύγατε ναι μεν με χαμόγελα, αλλά περιμένετε να δείτε αν αυτά θα γίνουν και πράξη βάσει των δεσμεύσεων που υπήρξαν προς την δική σας την κατεύθυνση. Οι προτάσεις σας κατατέθηκαν ενδεχόμενα και στα κόμματα όσο είχε ακουστεί? Ναι, έχουν ενημερωθεί όλα τα κόμματα, έχει ενημερωθεί επίσημα το Υπουργείο και αναμένουμε τις 2 Μαΐου. Αναμένουμε τις 2 Μαΐου γιατί χρειαστούν πολλές διευκρινιστικές και πολλές τροποποιητικές αυτή την εγκύκλιο που πραγματικά είναι μια δύσκολη περίπτωση για όλους τους οφειλέτες της πρώην ΑΤΕ.